όλα τα όνειρα κοιμούνται στο σκοτάδι. Κι όλα τα θέλω μου δεν βρίσκουν το φως. Τις αμαρτίες που έχεις κάνει δεν γνωρίζω. Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι Θεός. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα After Dark. Ακούστε τι θέμα έχω απόψε. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και ξέρετε τι παθαίνω όταν είμαι έτσι. Κόβομαι στα δυο. Ένα πράγμα σας λέω. Δεν βλέπω τη στιγμή που θα δω στο εξομολογητήριο τον Νίκο Μακρόπουλο. Ωραίο intro. Ωραίο. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Είσαι καλά. Πιο καλά από πότε. Ο Άλση μας. Γεια σου, Άλση. Καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, καλώς σε βρήκα. Νίκο, δεν ξέρεις, δηλαδή, περιμένω από τώρα πώς και πώς να σε δω στο εξομολογητήριο. Αυτό δηλαδή είναι το, το κάνω εικόνα, να έχω το Μακρόπουλο στο εξομολογητήριο. Δεν έχω τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή να σκεφτώ. Πώς είσαι. Είμαι καλά, είμαι δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Ένα μαγαζί που είχα, σου λέω, έπεσα έξω και αναγκάστηκα να ξανακάνω κάποια άλλη δουλειά. Η πρώτη δουλειά που ήξερα να κάνω ήταν αυτή. Το να τραγουδάς. Ε, βέβαια. Λοιπόν, Νικόλα, πού βρίσκεται ο Γαλλονό... Ούτε εγώ δεν μπορώ να το πω. Αμάρτησε μαζί μου κι έλα, Θέμη. Εκεί, νιώθω... από το τραπέζι, από το 13, από το 13. Είμαι άνθρωπος κι εγώ. Λίγησα, δεν μίλησα. Πόσο καλός εραστής είσαι από το 1 μέχρι το 10. Ποιος τα θύματα αυτά βρε Θέμη πια. Επειδή ανέφερα το είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για παράδειγμα, όταν το είχες ηχογραφήσει τότε αυτό το κομμάτι, είχες καταλάβει ότι θα γίνει σύνθημα. Νομίζω θεωρώ ότι είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα ξέραμε ότι είναι σύνθημα. Ότι θα σκάσει. Ναι, γιατί αν άδειγες μια τηλεόραση και γινόταν ένα συμβάν, ακόμα και σήμερα γράφουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ή το με πιάνει κρίση, ας πούμε. Ήταν λίγο προφητικό αυτό. Το κρίση ήταν λίγο δύσκολο. Ήταν λίγο δύσκολο γιατί ήταν σκληρό. Έλεγε και άμα με πιάσει, δεν μπορεί ένα ολόκληρο στρατό να με κρατήσει. Okay, ναι. Είχε μια δυσκολία η αλήθεια. Άλλωστε το κομμάτι, το τραγούδι αυτό πέρασε από πολλούς συναδέλφους και δεν το τόλμησαν. Το τόλμησα εγώ. Το τόλμησε εσύ. Και μου βγήκε. Έχω την εντύπωση ότι ξεκίνησες κάπως πιο αργά την καριέρα σου ή όχι. Ναι, η καριέρα μου ήταν λίγο περίεργη, ήταν με διακοπές. Okay. Γιατί σταμάτησα το τραγούδι για 4 χρόνια περίπου και ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Ενώ είχα σπουδάσει άλλα πράγματα. Είχε σπουδάσει άλλα πράγματα, έκανε άλλα πράγματα, δηλαδή. Έτσι. Είχα τελειώσει ΤΕΦΑ, η Γυμναστική Ακαδημία. Αλλά δεν ακολούθησα αυτό. Έκανα ένα μαγαζί. Πήρα το πτυχίο ή όχι. Ναι, το πήρα το πτυχίο και έχω μάλιστα. Είχα και φωτογραφίες. Ναι, με το πτυχίο. Το πήρα λίγο μεγάλο στο πτυχίο. Κάπου το 8, αν δεν κάνω λάθος. Οκ. Okay. Δηλαδή με 20 χρόνια μετά. Αυτό δηλαδή τώρα κουβάλλει κάπου το λες, μάλιστα. Και δεν ασχολήθηκα όμως ούτε με αυτό. Ασχολήθηκα, έκανα μαγαζί με ηλιακούς θερμοσύφωνες, air conditioning, θερμάνσεις. Με τέτοια πράγματα. Ό,τι να είναι. Ψυκτικός τύπου υδραυλικός. Αυτό. Όχι σαν το ρέμο. Αυτό πήγα να πω. Γιατί αν ήσουν και υδραυλικός, θα έχουμε και εσένα και το ρέμο. Ο ρέμο ήταν βοηθός υδραυλικού. Α, υπάρχει ιεραρχία. Αντώνη, δεν μου το είχε πει ότι ήσουν βοηθός υδραυλικού και δεν ήσουν υδραυλικός. Εγώ είχα μαγαζί. Έκανα και τοποθετήσεις ηλιακούς θερμοσύφωνες. Βέβαια, έχω πολλούς πελάτες εκεί έξω που του έχω βάλει air conditioning και ηλιακά στο σπίτι του. Άρα, αν ήσασταν τα ίδια χρόνια, θα μπορούσε ο ρέμος να δουλεύει στο μαγαζί σου και να είναι βοηθό σου. Ή να είμαστε συνέδεροι, να ήμασταν συνέδεροι. Παρατρίγα τον υλικό λαϊκό τραγούδι, θα είχαν δύο πολύ μεγάλες φωνές, μάλιστα. Ναι, αλλά θα κέρδιζαν οι υδραυλικοί. Τι να το κάνω τώρα. Δύο τραγουδισταράδες. Εντάξει, ρε παιδί μου, φαντάζομαι έχει πολλούς καλούς υδραυλικούς, ενώ τραγουδιστές νομίζω ότι θέλουμε συγκεκριμένα. Πολλοί καλούς υδραυλικούς που τραγουδάν πολύ καλά, έχει υπόψη. Δεν μου λες στο σπίτι, δηλαδή σε φτιάχνεις πράγματα. Λογικά. Ναι. Μ' αρέσει, ασχολούμαι. Το αγαπημένο μαγαζί, δεν ξέρω αν κάνει να το λέω, είναι ό,τι ένα θες. Μαγαζί με εργαλεία πολύ μεγάλο, εν πάση περιπτώσει, που είμαι 3 με 4 φορές την εβδομάδα όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Είμαι εκεί και ψωνίζω εργαλεία. Έχω τρέλα. Για να τα φτιάχνεις μόνο σου. Έχω τρέλα με τα εργαλεία και γενικότερα πιάνω τα χέρια μου να κάνω οτιδήποτε. Και προφανώς και όλα τα κομμάτια, τα ψυκτικά, υδραυλικά κτλ. Αυτά είναι piece of cake. Δεν τολμάει να μπει κανείς στο σπίτι, τα κάνεις όλα. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Λοιπόν, και πώς τελικά είπες, ενώ είχες όλα αυτά τα διαφορετικά, είπες τελικά θα είμαι στο τραγούδι.
Τελικά εντάξει, έπεσα με ένα μαγαζί που είχα, σου λέω, έπεσα έξω από συγκυρίες, εν πάση περιπτώσει, που δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε στον αέρα, και αναγκάστηκα να ξανακάνω κάποια άλλη δουλειά. Η πρώτη δουλειά που ήξερα να κάνω ήταν αυτή. Το να τραγουδάς. Βέβαια. Αφού ήταν... Άρα, ξέρεις τι μου λες τώρα, ότι στην ουσία, αν δεν είχε πάει το μαγαζί αυτό που μου λες άσχημα. Δεν θα τραγουδούσα ξανά ποτέ. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Αναγκάστηκα. Άρα ήταν η έσχατη λύση με λίγα λόγια. Αναγκάστηκα ξανά. Ναι, και ξαναβγήκα στη δουλειά. Βγήκα, εν πάση περιπτώσει, μεγάλος. Δεν ήμουν, για να, ήμουν ο τραγουδιστής, ήμουν καλός τραγουδιστής από τότε, κατά τα λεγόμενα των άλλων. Όμως δεν ήμουν ο επόμενος για να κρατήσω ένα μαγαζί, αλλά ούτε και ο μικρός για να ανοίξω το πρόγραμμα. Και υπήρχε δυσκολία. Βέβαια, ναι, σε αυτό. Ηλικιακά εννοείς δεν μπορούσε να βρει. Και υπήρχε δυσκολία. Δηλαδή μου λέγανε εντάξει, ωραία, τραγουδάς, αλλά πού να σε βάλω. Εσύ δεν είσαι μικρός να μας ανοίξει το πρόγραμμα, αλλά ούτε και είσαι κάποιος επώνυμος για να πάρεις το μαγαζί στην πλάτη. Οπότε. Δεν μας κάνεις. Οπότε τι έγινε μετά στην πορεία? Στην πορεία σιγά σιγά μετά από πολύ επιμονή, πάρα πολύ επιμονή, βρήκα το δρόμο μου. Κυριολεκτικά σαν κατά της εκτάκτου ανάγκης. Μα και αυτό, και αυτό το τραγούδι είχε ταλαιπωρία, γιατί το τραγούδι αυτό βγήκε, βγήκε το 2000 περίπου, 2003, 2001 και έγινε γνωστό το 2004. Δηλαδή ο δίσκος βγήκε το Μάιο και η Warner τον Ιούλιο έκλεισε το ελληνικό. Και έμεινε ο δίσκος στον αέρα. Και ξανά έκανα ένα δίσκο το 2004, έκανα ένα δίσκο live, που από, μέσα από το live εκείνο το live βγήκε το εκτάκτο ανάγκης πάλι. Που, αλλά αυτό ήταν 3-4 χρόνια. Και νομίζω μετά. Ότι στο ίδιο ήταν και το Κόπικα στα δυο, έκανα λάθος. Και το Κόπικα στα δυο, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και όλος ο δίσκος αυτός. Όλα όμως τελικά βλέπεις γίνονται όπως. Όλα κουμπώσαν, κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι όλα κουμπώσαν έτσι ώστε να είμαι όριμος να διαχειριστώ αυτό που μου συμβαίνει. Και δόξα τω Θεώ, με βρήκε όριμο. Ό,τι μου συνέβη, με βρήκε με τα μυαλά μου σε. Ωραίος. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε στην σχολή, μου είπες ότι το πήρες το πτυχίο σου, έτσι. Το πήρα το πτυχίο. Έστω και με καθυστέρηση. Ναι, ναι, έχω με τίβενο και καπέλο, έχω φωτογραφίες. Αλήθεια. Και έχει εσπρέσο, μου είχαν εξώφυλλο στην εσπρέσο. Θέλω να αποφοιτήσεις και από τη δικιά μου τη σχολή. Εντάξει, λοιπόν. Είναι η After Darkio σχολή. Είσαι στο After Dark. Θα αποφοιτήσεις από την After Darkio σχολή. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου πτυχίου. Νικόλαε Μακρόπουλε. Είμαι ο Θεμιστοκλής Γιοργαντάς και είμαι πρίτανης, εγώ να σου πω, στην After Darkio σχολή. Εντάξει. Έχω στα χέρια μου αυτό το πτυχίο, είναι σε κατάσταση και αυτό. Εκτάκτου ανάγκης κανονικά. Γι' αυτό και το βλέπεις έτσι. Λοιπόν, θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και θέλω να δω πόσο θυμάσαι πράγματα από αυτό που έχεις σπουδάσει. Λοιπόν, οικονομήσαμε, για να δούμε. Λοιπόν, Νικόλαε, πού βρίσκεται ο Γαλλονό... Ούτε εγώ δεν μπορώ να το πω. Πού βρίσκεται ο Λαγωνοψωήτης Μης. Λαγωνοψωήτης Μης. Τι να ρε, χαζέψα. Πες στην τύχη μια περιοχή του σώματος. Ανομία δεν κάνατε εκεί πέρα. Ναι, κάναμε, αλλά... Σαντεφά, λοιπόν. Με μέσο το πέρασα. Πες, λοιπόν, άκου, δεν πειράζει. Κι εγώ με μέσο το περνούσα. Λαγωνοψωήτης, ο Λαγωνοψωήτης. Α, το είπες σωστά εσύ. Ναι, ο Λαγωνοψωήτης. Κάπου στο Μυρό πρέπει να είναι. Πού? Στο Μυρό. Σωστά! Νικόλαε. Λοιπόν, ποιο άθλημα είναι η χειροσφαίριση? Το χάμι. Δύο στα δύο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τους μύες. Όχι. Περίμενε, εύκολο είναι. Αυτό να σου πω είναι το μόνο που θα μπορούσα να απαντήσω εγώ. Τους μύες που. Αυτό το μάθημα ήταν βραχνάς. Για πάμε. Θέλω να μου πεις τους μύες που τελειώνουν σε κέφαλο. Δικέφαλος, τρικέφαλος, τετρακέφαλος. Υπάρχει κάτι άλλο? Ακέφαλος. Ακέφαλος, ναι. Μάλιστα. Γελάς άλση? Τι έπαθες αγόρι μου εσύ? Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσες θερμίδες καίμε κατά μέσο όρο κατά διάρκεια του σεξ. Γύρω στις 400. Φίλε, είσαι τρομερός. Παιδιά, πόσο κάνει? 4. Παιδιά, 4 στα 4. Εγώ θα απαντούσα μόνο τη μία με το τετρακέφαλο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι η ονομασία των ασκήσεων που προτείνονται σε κάποιον που θέλει να ελέγξει τη ροή του σπέρματός του. Να ελέγξει τη ροή του σπέρματός του. Ναι. Δεν το έχω. Δεν τα μάθαμε αυτά, φίλε. Δεν τα μάθατε αυτά, είσαστε παλιά. Δεν τα μάθαμε αυτά. Έχω να σου πω ότι είναι ασκήσεις Κέγκελ, αν τις λέω σωστά. Όχι, δεν τις ξέρω. Α, δεν τις ξέρω με τις ασκήσεις Κέγκελ. Δεν πειράζει, φιλαράκο, μια χαρά. Λοιπόν, πόσα μέτρα είναι το κοντάρι στο άλμα επί κοντό? 325. Αυτό ο Ρουβάς θα το είχε απαντήσει. Τι? 325. Είπες 325.
είναι από 3 μέχρι 5. 5-20. Εντάξει, δεν υπάρχει περιοδικός. Το απάντησε και αυτό. Λοιπόν, θέλω να πεις πότε σταμάτησε να είναι ολυμπιακό άθλημα η βασκική πελώτα. Τι είναι καταρχάς, ξέρεις? Τι είναι? Ε? Βασκική πελώτα. Βασκική πελώτα. Άγνοια. Και εγώ το ίδιο, αλλά έχω να σου πω ότι υπήρξε ολυμπιακό άθλημα μόνο στην Ολυμπιάδα στο Παρίσι που έγινε το 1900. Δεν το έχω καθόλου. Φίλε, δεν το έχεις καθόλου, αλλά από τις 7 ερωτήσεις που σου έκανα, έχεις απαντήσει τις 5. Φίλε, όχι απλά παίρνεις το πτυχίο εκτάκτου ανάγκης που έχω εδώ στα χέρια μου, αλλά πραγματικά θα γίνεις και εσύ πρίτανη στην Αυτεντάρκειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κρατάω ενθύμιο. Κράτησε το για να μας να θυμάσαι αυτό το μεγάλο την Αυτεντάρκειο, το μεγάλο δώρο που σου κάναμε. Ο Πρίτανης ήταν λίγο αυστηρός γενικότερα στη σχολή. Απορώ και εγώ με τον εαυτό μου που θυμήθηκα κάποια πράγματα, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που τα έχω διαβάσει. Παρ' όλα αυτά, οι δύο ερωτήσεις δεν τις ήξερα καθόλου. Ήταν η πρώτη φορά που τις άκουγα και δεν είναι πράγματα τα οποία διδάσκονται στη Γυμναστική Ακαδημία, στο ΤΕΦΑ δηλαδή. Stage by Frangelico, τέταρτη χρονιά. Τέταρτη χρονιά. Τι είναι αυτό, φιλαράκο μου, μεγάλη επιτυχία. Μας έκατσε έτσι. Και το μαγαζί. Έτυχε, και ο χώρος. Πέτυχε. Έτυχε, πέτυχε. Και τριήμερο κιόλας. Τριήμερο εδώ και 4 χρόνια τώρα. Φέτος είμαι μαζί με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Άρα έχεις πάντα κάποιο πάντα γνωστό, ένα καλό όνομα. Αλλά πέτυχε η συνταγή η δική μου με το Φρατζέλικο. Ίσως γιατί ήταν λαϊκό μαγαζί. Εγώ ήμουν pop λαϊκός τραγουδιστής. Οπότε... Pop λαϊκός ακούω. Θεωρείς τον εαυτό σου pop λαϊκό τραγουδιστή? Λέω ναι, βέβαια. Εγώ σε θεωρώ καθαρό λαϊκό τραγουδιστή. Εσύ καθαρό μου, αλλά όταν κάποιοι pop τραγουδιστές θεωρούν τον εαυτό του λαϊκό, άρα και εγώ μπορεί να με πω. Α, το λες έτσι. Έτσι. Εγώ λοιπόν είμαι pop λαϊκός τραγουδιστής, μια χαρά. Ο κόσμος θέλει. Αστείευομαι. Ο κόσμος θέλει να περάσει καλά. Θέλει λαϊκό τραγούδι, καθαρό με λαϊκό πρόγραμμα. Θέλει αμεσότητα ο κόσμος και θέλει να περάσει καλά. Αυτό το μαγαζί, επειδή είναι έτσι δομημένο, νομίζω πιο άμεσα δεν γίνεται. Γιατί αγγίζεις έτσι και πιάνεις τον καλλιτέχνη. Είναι δύσκολο. Αυτή η πίστα είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη. Πιο παρέσκο, γι' αυτό βγαίνει μου λες αυτή. Πιο σηματζόβολο, ναι. Είναι δύσκολο να γίνει εκεί, να εκτεθείς σαν καλλιτέχνης, αλλά όταν αυτό το πράγμα πετύχει, είναι αλάνθαστο. Άλσι μου, τι είναι αυτό το πολύ ωραίο και minimal πιάτο, λες και είμαστε σπουργητάκια? Είναι ένα αρνάκι γαλακτός, ναι, παϊδάκι στην ουσία, με λαχανικά τουρλού. Κατάλαβες, ο Άλσι. Το αρνάκι, ρε παιδί μου, κτλ. Στο παρουσιάζει έτσι. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Μια χαρά. Το και είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικό, αλλά φυσικά θα δοκιμάσω πρώτα. Να δοκιμάσεις πρώτα. Εδώ είναι που λένε το υπόλοιπο, που είναι Άλσι κρυμμένο. Κάτσε να δω. Είναι γκουρμέ. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το τραγούδι σήμερα και αν ξεχωρίζεις κάποιον καλλιτέχνη. Θεωρείς δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει κάποιος από το δικό σου χώρο? Πολλά νέα παιδιά έχουν εκεί που κάνουν άριστη καριέρα. Όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος, mm-hmm, που ήταν μαζί μου, ο Νικόλας ξεκίνησε. Ο Νίκος Βέρτης, όλοι οι Νικολάδες. Ναι, σωστά, οι Νικολάδες όλοι. Οικονομόπουλος, Βέρτης, Μακρόπουλος. Παιδιά με τα οποία έχω δουλέψει μαζί και με τους δυο. Επειδή είσαι τραγουδάς λαϊκά, ακούς και λαϊκά ή έχεις άλλα ακούσματα? Όχι, δηλαδή, μόνο λαϊκά. Ακούω τα πάντα. Ακούω τα πάντα. Πες μου κάτι περίεργο δηλαδή για να που δεν θα το φανταζόμουν για σένα. Λωρίνα Μακένιτ. Αλήθεια λες? Από τις αγαπημένες μου, ναι. Λοιπόν, ακούω. Ένας τραγουδιστής πιστεύω. Καταρχήν μεγάλωσα με ροκ, με πολύ ροκ. Με Deep Purple, Dire Straits, μεγάλωσα με Stones, με όλους αυτούς. Η δική σου σχέση με τα χρήματα ποια είναι? Είμαι λίγα ξυπάταλος γενικότερα, αλλά... Α, δεν έχουμε στην άκρη. Στην άκρη? Εντάξει, δεν θέλω να μου πεις τον τραπεζικό σου λογαριασμό, αλλά θέλω να πω επειδή είπες ότι είσαι σπάταλος. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είμαι σε μια φάση που δεν είμαι φτωχός, αλλά δεν είμαι και πλούσιος. Ωραίο αυτό. Παλεύω για να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου κάθε χρόνο και να περνάω καλά. Άλλωστε, μετά από μια ηλικία... Τι? Φιλοσοφείς διαφορετικά τα πράγματα και τη ζωή. Πες μου τώρα που μιλάμε για λεφτά, μια πολυτέλεια που επιτρέπει στον εαυτό σου. Δηλαδή, επειδή μου λες ότι είσαι σπάταλος, γιατί φαντάζομαι ότι θα σου αρέσει. Κοίταξε, η πολυτέλεια που επιτρέπω στον εαυτό μου να ταξιδεύει. Τα ταξίδια. Ναι, τα ταξίδια, γιατί μου αρέσει να βλέπω πολιτισμούς, μου αρέσει να βλέπω κουλτούρες και άλλων χωρών και άλλων ανθρώπων. Και θέλω να ταξιδεύω αυτό. Ποιο είναι το τελευταίο, υποθέτω, μεγάλο ταξίδι που έχεις κάνει και όχι κάτι κοντινό? Κοίταξε, έχω κάνει πολλά. Εκείνο που δεν έχω πάει ακόμα είναι στο Περού, στο Μάτσου Πίτσου. Εκείνο το επόμενο ταξίδι που θέλω να κάνω. Δεν ξέρω πότε θα με αξιώσει. Να βρω χρόνο δηλαδή. Βάλτο στα πλάνα για φέτος. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Γιατί ξέρεις, όταν έχεις μια σειρά εμφανίσεων, η δουλειά μας έχει γίνει πολυτέλεια μας πλέον, έτσι όπως έχουν δομηθεί τα πράγματα.
δεν μπορείς να πεις όχι ούτε σε μια εμφάνιση, σε μια συναυλία, ούτε σε κάτι έκτακτο και το οποίο περιμένεις. Θεωρείς ότι θα αλλάξουν τα πράγματα στη νύχτα, δηλαδή θα γίνουν καλύτερα? Γιατί όλο αυτό γυρνάει, ρε παιδί μου, να δούμε πιο πολλά σχήματα, πιο πολλά τρίμερα. Τι εννοείς καλύτερα, τι εννοείς καλύτερα? Ενώ, ρε παιδί μου, να δούμε πιο πολλές μέρες, γιατί... Όχι, όχι, δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Γιατί το Παρασκευοσάββατο είναι αυτό που έχουμε πια μάθει όλοι. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι τέτοιο. Πάλι αυτά τα χρόνια περάσαν, θέλω να πιστεύω, ανεπιστρεπτή. Όλη η γη διασκεδάζει ένα Σάββατο. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε και την Παρασκευή. Ακόμη. Για όσο καιρό την έχουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν καπνίζουν πια. Το τσιγάρο με το ποτό είναι συνυφασμένα, είναι ξαντρέφια. Νομίζω ότι δεν μπορεί να χαλαρώσει κάποιος ο οποίος καπνίζει, γιατί υπήρξε καπνιστής και δεινός καπνιστής. Α, ναι. Ναι, κάπνιζα 4 πακέτα τη μέρα. Όταν έκοψα το τσιγάρο και μετά απελευθερώθηκα, γιατί μπορώ να φάω, να πιω καφέ, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Όμως τα μπουζούκια και το ποτό με το τσιγάρο είναι ξαδέρφια. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι καπνιστής και πίνει να μην καπνίσει. Πολλοί λένε ότι ξέρεις, αυτό το μέτρο δεν θα πιάσει και ότι θα, μετά από λίγο καιρό όλοι θα καπνίζουν πάλι κανονικά το βράδυ. Τι πιστεύεις? Τι να σου πω, ο Έλληνας έτσι κι αλλιώς είναι απίθαρχος και ατιθάσος, αλλά σου λέω και πάλι ότι δεν γίνεται ένας καπνιστής, και ας μείνουμε εκεί στον καπνιστή, ο οποίος έχει αυτό το πάθος να καπνίσει, όταν πίνει να μην καπνίσει. Δεν γίνεται. Σκέψου λοιπόν τώρα με κρύο. Να πρέπει να βάλεις τον μπουφάν σου να βγεις έξω, να καπνίσεις, να ξαναμπείς μέσα, να βγάλεις τον μπουφάν, να ξαναβγάλεις. Εσένα δεν σε αρέσει να τραγουδάς σε ένα χώρο ο οποίος όμως είναι πιο καθαρός? Εμένα, Παναγία μου, τι λες τώρα, εννοείται. Αυτό λέω. Εννοείται, αλλά δεν θα σταθεί αυτό το μέτρο. Δεν θα σταθεί. Όχι. Ειδικά στα μπουζούκια. Δεν μου λες, θα το πάρεις το κορίτσι? Πολύ πιθανόν. Α. Πολύ πιθανόν είναι, αν και εφόσον συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, μόνο και μόνο για να αποκαταστήσω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα μου. Γιατί άλλο λόγο δεν έχω να το πάρω το κορίτσι, με την έννοια ότι να παντρευτώ πια, δεν έχω τέτοιο ταλγκά. Το μόνο που διαφέρει είναι ένα χαρτί αποκατάσταση. Γιατί ο γάμος ουσιαστικά αυτό είναι. Δηλαδή, αν γύριζα το χρόνο πίσω, εγώ δεν θα παντρευόμουν ούτε την πρώτη φορά. Νομίζω ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα και γενικότερα τη σχέση των ανθρώπων. Αυτή την άποψη έχω. Το λες αυτό γιατί γνωρίζουμε όλοι, το έχεις πει παλιότερο, ότι είχες ένα δύσκολο διαζύγιο ή κάνω λάθος? Όχι, 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 πέρα από το διαζύγιο. Το διαζύγιο δεν υπάρχει εύκολο διαζύγιο για κανέναν. Θεωρώ ότι γαϊδουροδένει κάποιο. Πέσει από το γάμο και όπως έλεγα παλιά, ότι όταν ο άντρας παντρευτεί και σαν παντρεμένος μετά ψάχνει να βρει κόμενα. Εγώ λοιπόν την κόμενά μου τη θέλω να είναι η σύντροφο του, να είναι η κόμενά μου. Δεν θέλω άλλη κόμενα. Άρα να σου πω, τότε μην παντρευτείς με αυτό που μου λες. Αυτό λέω. Τότε με αυτή τη λογική δεν πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να μείνεις έτσι. Εντάξει, σου είπα. Είναι και θέμα το να αποκαταστήσει έναν άνθρωπο και, γιατί και αυτό επιβάλλεται. Θα σου φέρω τώρα. Σηκώνομαι για λίγο, έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω σε ξέρει καλά και θα μας πει ενδεχομένως περισσότερα πράγματα για τον Νίκο Μακρόπουλο. Είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω κι εγώ. Καλά δεν ξέρω, αλλά είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν και είμαι πολύ χαρούμενος να τον δω μετά από πολύ καιρό. Είναι ο Βασίλης Λιάτσος. Α, το κουμπαράκι μου. Το κουμπαράκι σου είπες? Ναι. Αγόρι μου, τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Το φιλαράκι σου εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο. Τι έγινε? Αγοράκι μου. Φιλαράκι και κουμπαράκι. Έτσι, έτσι. Γίνεται. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου λίγο για την πρώτη σας γνωριμία, Βασίλη. Πρώτη γνωριμία ήταν μαζί ήσασταν. Ήμουνα παρόν και εγώ. Ήταν στο Δέκα. Καλή χαρά. Σε αφορά. Ναι. Εκεί γνωριστήκαμε. Σε εκείνη την εκπομπή. Που ήμασταν παρέα. Εγώ είχα και έχω μεγάλη δυναμία στον πατέρα του. Τον Βασίλη. Γνωρίζοντας λοιπόν τον Βασίλη, ήταν ένα καλό αντίγραφο του πατέρα του. Του καλοσύνη. Εμίλιο. Εσύ τον ήξερες, τον γνώριζες ή όχι? Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τον Εμίλιο για να δεις πόσο καλοσυνάτος είναι. Okay. Λοιπόν, οπότε βλέποντας τον Βασίλη, ήταν σαν να έβλεπα τον Εμίλιο, ξέρεις, με το ίδιο χαμόγελο, την ίδια χαρά, την ίδια διάθεση και μου ήταν πολύ οικείος. Να πούμε ότι ο Βασίλης κάνει εκπομπή μία με στον δρόμο, μία με τέσσερις. Ωραία. Mm. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα πολύ μεγάλο event σε ένα εμπορικό κέντρο και ήρθε για να δώσει συνέντευξη σε μένα και μετά να κάνει συναυλία στο εμπορικό κέντρο αυτό. Οπότε ξαναβρεθήκαμε. Και έγινε η πρόταση της συνεργασίας για να λάβω τον Νίκο. Άρα στην ουσία έχετε λοιπόν και μία, πέρα από τη φιλία, έχετε μία συνεργασία πολύ προσωπική. Μα έτσι ξεκίνησε. Επαγγελματική. Ουσιαστικά μιλάμε για μία συνεργασία η οποία εξελίχθηκε σε φιλία, και σε κουμπαριά, σε τρίτο επίπεδο. Τι φίλος είναι? Το κομμάτι το φιλικό τώρα, εγώ λέω, και το επαγγελματικό. Είναι ο φίλος που θα τον πάρεις 2 ώρα τη νύχτα, Τρίτη, για να μην δουλεύει, άρα κοιμάται, μάλλον. Ποιος κοιμάται? Ο τραγουδιστής κοιμάται την Τρίτη, με δουλεύει. Ο τραγουδιστής θα κοιμηθεί 9 το πρωί και να μην δουλεύει. Θα τον πάρεις λοιπόν 11 ώρα το πρωί. Έτσι, μπράβο, αυτό πες, το δύσκολο. Θα σκιστεί να έρθει εκεί που είσαι να σε βοηθήσει. Είναι τέτοιος άνθρωπος. Πολύ δοτικός με τους ανθρώπους που φέρνει κοντά του. Πώς είναι να είσαι φίλος, κουμπάρος και συνεργάτης με έναν άνθρωπο?
Εμείς ξεκινήσαμε ως συνεργάτες και αυτό εξελίχθηκε πρώτα μέσα από τη δουλειά και το καλό αποτέλεσμα και την επιτυχία σε φιλία πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα και σε κουμπάρια. Δηλαδή, δέσαμε με τον Νίκο και με τον αδερφό του και με όλη την οικογένεια. Ξέρεις, δεν τα μπερδεύει ο Βασίλης. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Βοηθήστε με, καλέ. Γεια σας. Τι κάνετε? Πώς είστε, γιατί με κοιτάτε έτσι? Λες και δεν έχετε ξαναδεί κοπέλα μετά από τη δουλειά. Βγάλτε λίγο τα κρασιά. Συγγνώμη, κορίτσι, μας σε βοηθήσω. Ναι. Έπιασες δουλειά καινούρια. Καλή χρόνια είμαι, λουλουδού. Μην πέσουν τα λουλούδια μέσα στο αρνάκι. Λοιπόν, έχω και... Ο Θέμης με ξέρει χρόνια γιατί είμαι από πάνω του. Μένω από πάνω, είμαι γειτόνης. Αλλά έχω και ψευδόνυμο γιατί θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Με λένε Έλενα Λίμπα. Τι κάνετε? Έλενα Λίμπα. Ναι. Γιατί το βρήκες αυτό, τα κάνεις όλα Λίμπα. Λίμπα, πώς, τι, γεια σου, Βασίλη. Το Έλενα το διατήρησες όμως. Καλό. Το διατήρησα, ναι. Είναι έτσι μικρό, έχει και το λάμδα. Έχω λίγο σοκαριστεί, γι' αυτό δεν κουνιέμαι, ναι. Έχω τυφλωθεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, χρόνια είμαι λουλουδού, όπως σας είπα, αλλά εγώ στη νυχτερινή διασκέδαση δεν πήγα για να είμαι λουλουδού, θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Και έχω προσπαθήσει πάρα πολύ και επειδή έμαθα. Έμαθα ότι ο άρχοντας των μπουζουκιών θα είναι εδώ. Θέλετε λίγο να με ακούσετε, να με ακροαστείτε. Αν και... δεν είχε αντίρρηση ο Θέμης. Ναι, αλλά με... Έχει αντίρρηση ο Θέμης όμως. Θέλω να βγαίνω στην πίστα έτσι με τα ωραία μου τα κορμάκια και με τουαλέτες και τέτοια και να μου πετάνε όλοι γαρίφαλα για να κάνω να νιώθω καλά. Δηλαδή, θέλω να νιώθω τον παλμό του κοινού. Με τα γαρίφαλα. Πώς. Όταν ο άνθρωπος περνάει καλά, πετάει το γαρίφαλο. Πώς θέλω να τις πετάξουμε λοιπόν, Λούδια. Μισό, θέλω να τον τραγουδήσω. Περίμενε, να το κερδίσει πρώτα. Ναι, πρέπει να τραγουδήσει. Μισό λεπτό. Δεν πιστεύω θα έχει ωραία φωνή η Έλενα Λίμπα. Σε παρακαλώ πολύ. Αρχικά, η φωνή πόσα τη εκατό πρέπει να έχει ένας τραγουδιστής? 10%, 20%. Τι λες, παιδί μου, 10%. Όχι, γόρετσι μου. Κοίταξε, τι λες τώρα. Κοίταξε που έχει άποψη. Καταρχάς, είναι πεντάδα και όχι τετράδα. Τι, θα τραγουδήσεις όντως? Ναι. Θα σου κάνουμε παραγγελιά εμείς. Λοιπόν, θα μπω με ένα που είναι γνωστό και το ξέρουμε όλοι. Ναι. Και θέλω να μπείτε στον παλμό. Γιατί έχεις και δικά σου. Ντροπή. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, δώστε μου ένα λα στο αυτή μου το ακούω. Λα. Αμάρτησε μαζί μου κι έλα. Έλα, 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 έλα. Έλα να με τρελάνει. Καλή, πετάξτε κι άλλα. Αμαρτία είναι. Είναι ένα μυστικό. Κι όλα, δεν είναι χρόνο. Ναι, πουλ. Τι σκάνει. Δεν σε πετάω άλλο στο κεφάλι μου, να σε διαφανίσει. Να κάνω και αυτό που κάνετε και τα πετάω με το πόδι. Πάρα πολύ θα περάσω, ωραία. Καλά, εσύ θα κάνει με άσχημο τρόπο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για πε κι άλλα. Θα πω κι άλλο. Καλέ. Για πε κι άλλα. Όλα φαίνεται. Τέμι, νιώθω. Από το τραπέζι. Από το 13, από το 13. Α, λοιπόν, θα πω κι άλλα. Μου τελείωσαν. Α, και τα live. Άκου εδώ τώρα. Πώς θα με κάνετε τώρα, εγώ πρέπει να κυλιστώ τώρα κανονικά. Λοιπόν, αν θυμάστε, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Αμαριλής. Που έχει γίνει και ολόκληρο challenge. Και ξεκινά. Δε θέλω να σε μάτα δω. Είμαι άνθρωπος κι εγώ. Παιδιά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μίλησα το φίλι σου, μίσησα. Δεν θέλω να σε... Το πιασα, μάτα δω. Είμαι άνθρωπος κι εγώ. Λίγησα, δεν μίλησα. Το φίλι σου, μίσησα. Εμένα να με σηκώσεις, δεν μπορώ, κουράστηκα. Παιδιά, όταν υπέγραψα με το Sky, δεν ήξερα ότι θα το έχω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Αχ, κύριε Μακρόπουλε, καταλαβαίνετε τι τραβάω. Ο Θέμης ό,τι θέλω να κάνω με αποδοκιμάζει. Κοίταξε, από φωνή κορμάρα δεν έχει βγει τυχαία αυτό το πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων. Είπες πριν ότι είναι 10% η φωνή και 90% σκηνική παρουσία. Πώς. Λοιπόν, Έλενα Λίμπα. Λοιπόν, Έλενα Λίμπα, άκουσε με, μην ξανατραγουδήσεις ποτέ. Είναι, πήγα να πω σκηνική παρουσία μόνο, αλλά στη δική σου περίπτωση δεν είναι ούτε σκηνική παρουσία. Πότε θα γίνω τραγουδίστρια? Ποτέ. Το πότε, βάλ το αλλού. Μπορώ τόνισε να ανοίγω το πρόγραμμα, τουλάχιστον αν όχι κεντρική. Μπορείς να ανοίξεις το μαγαζί. Αλήθεια μόνο. Που θα σου δώσει τα κλειδιά ο Νίκος από το Βραντζέλικο, να πηγαίνεις να ανοίξεις το μαγαζί, ορίστε. Να έρθω την Πέμπτη για έτσι μια ακρόαση. Την άλλη. Την άλλη Πέμπτη. Ναι, γιατί να έρθεις Πέμπτη στον κόσμο? Δεν νομίζω να ξαναχρειαστεί μετά από αυτό που είδα. Δεν νομίζω. Η Έλενα Λίμπα νομίζω ότι έχει μέλλον. Έχει πάρα πολύ μέλλον. Δεν ξέρω σαν τραγουδίστρια, αλλά σαν stand-up comedian σίγουρα, γιατί
λίγο θύμισα και λεχτά από τα γέλια. Γέλασα με την ψυχή μου με την Ελένα Λίμπα. Ήταν κάτι εξαιρετικό για μένα. Ελένα Λίμπα, μου τα έκανες όλα λίμπα και ειλικρινά δεν μπορώ να σε κρατήσω άλλο εδώ. Αλήθεια, αυτό το έχω σοκαριστεί με αυτό που έχεις συμβεί. Θα φύγω, αλήθεια. Ναι, ναι, όχι απλά θα φύγεις, θα εξαφανιστείς για την ακριβία. Δεν θέλω να ξέρω. Ήταν ωραίο το φόρεμα, μήπως. Δεν θέλω να ξέρω ότι υπάρχεις για τα επόμενα 24 ώρα. Σε παρακαλώ, πολύ μου χτυπήσει το κουδούνι. Κύριε Μακροβουλέ μου, τα σέβη μου. Γεια σου, Ελένα. Γεια σου, Ελενάκη. Ρε παιδί μου, να σου πω, να σου κάνω κονέ με τον Άλση, μήπως σε πάρει για σου σεφ στο μαγαζί. Άλση, πώς θα τραγουδά, ποιος θα πετάει τα ρίφαλα. Οι ψισταριές, έλα σε παρακαλώ πολύ. Θεέ μου. Οι πελάτες. Έλα, έλα, γεια, γεια. Λοιπόν, Νικόλα, είσαι έτοιμος για να πάμε στο ξενολογητήριο. Γεννήθηκα έτσι. Ζω, πρόσεχε εδώ πέρα, γιατί έχουμε λουλούδια, έχουμε λεμόνια, έχουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, έλα εδώ μαζί μου, έλα πάμε στο σανσέρ. Ζω για να δω τον Νίκο Μακρόπουλο στο ξενολογητήριο. Ζω. Περάστε. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε, Βασιλάκη. Βεβαίως. Νικόλαε, είσαι έτοιμος. Πάντα. Έφτασε η στιγμή που θα δοκιμαστείς. Οι Θεσσαλονικές είναι πιο σεξ από τις Αθηναίες. Απλά οι Θεσσαλονικές, αν είναι καθένα, προσέχουν περισσότερο το βάψιμό τους και τον ντύσιμό τους. Την εμφάνισή τους. Είναι πιο φαντεζή γενικότερα το ντύσιμο και το βάψιμο από τις πρώτες πρωινές ώρες. Νομίζω ότι και οι άντρες βγαίνουν πολύ πιο καλά ντυμένοι. Γενικότερα, ο Θεσσαλονικιός είναι πιο προσεγμένος από το πρωί. Είσαι σε ένα πλοίο και γίνεται ναυάγιο. Ναι. Και βρίσκεσαι σε μία βάρκα ναυαγός. Είναι αυτές οι μικρές οι βαρακούλες. Πολύ μικρές. Είσαι εσύ και έχεις ακριβώς απέναντί σου, ξέρεις αυτές οι έτσι, ρε παιδί μου, έχεις μια θεσούλα για να βάλεις άλλον έναν ακόμα. Ναι. Εκεί λοιπόν που είσαι και παλεύεις με τα κύματα και λέει, ακούς φωνές το ένα, ακούς ξαφνικά Νίκο. Και βλέπεις εκεί στο βάθος να χαροπαλεύει ο Αντώνης Ρέμος. Πας να του δώσεις το χέρι για να τον τραβήξεις και ξαφνικά ακούς Νίκο. Και βλέπεις την άλλη άκρη να χαροπαλεύει ο Βασίλης Καράς. Μην με βάζεις δύσκολα. Και λες, Μπιλάρα μου, πας να πλώσεις το χέρι και στον Μπιλάρα και ξαφνικά ακούς, Νίκο, είσαι στα καλά σου, είμαι εδώ πέρα τόση ώρα και δεν με σηκώνεις. Είναι ο Γονίδης. Έχεις λοιπόν τον Γονίδη, τον Καρά και τον Ρέμο που θέλουν όλα να λέμουν στη βάρκα, αλλά μόνο ένας μπορεί να μπει. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Τι, το κάνω, το έκανα ήδη. Με τίποτα, μην το κάνεις αυτό. Το έκανα ήδη. Αλλιώς θα πάτε όλοι στον πάτο. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Θα βουλιάξω τη βάρκα και θα φύγω κι εγώ. Εσύ τι είναι, δεν έχεις το. Δεν θες, παιδάκι μου, να σωθείς. Κοίταξε, άκου. Όποιον και να ανεβάσω στη βάρκα, θα με πνίξουν οι άλλοι δύο. Άρα το αποτέλεσμα με σένα ότι θα πάτε όλοι στον πάτο. Έτσι, όποιον και να ανεβάσω στη βάρκα. Μάλιστα. Okay. Θα την γλιτώσω, τους άλλους δύο. Διπλωματική απάντηση αυτή, διπλωματική. Θέλω να μας πεις μια φορά που εκμεταλλεύτηκες την διασημότητά σου, την αναγνωρισιμότητά σου. Μια φορά. Ναι. Κοίταξε, κατά καιρούς το κάνω, ξέρεις, για να γλιτώσω καμιά ουρά, σε καμιά τράπεζα, σε καμιά εφορία. Σε τι κάνεις, είσαι στην άκρη, κάνεις ένα τύπο. Γενικότερα ένα χαμόγελο. Ένα τύπου, ένα χαμόγελο. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Ναι, μήπως θα μπορούσατε αυτό. Νομίζω εντάξει, οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Μια φορά που πήγα πάντως να χρησιμοποιήσω την αναγνωρισιμότητά μου σε ένα μπλόκο της αστυνομίας, με γράψανε. Χαμογέλασες, σου τραγούδισες κάτι, αλλά δεν έπιασε. Με γράψανε, μου πήραν το δίπλωμα γιατί είχε λήξει το δίπλωμά μου και ήθελα ανανέωση. Μου πήραν το δίπλωμα και στο τέλος μου ζητάγανε και CD να του δώσω. Συγγνώμη, αφού σε γράψανε και τα λοιπά, μετά σου ζητήσαν και CD. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, θράσος. Λοιπόν, οκ, δεκτό. Τι μπορεί να κάνει κάποιος τα μπουζούκια στο μαγαζί για να σε εκνευρίσει? Για να με εκνευρίσει. Για να με εκνευρίσει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πετάει έντονα λουλούδια στο πρόσωπο. Και να το κάνει επανειλημμένος. Δηλαδή να το κάνει σκόπιμα, να το κάνει μεθοδευμένο. Να καταλάβεις ότι το κάνει επίτηδες για να σε σταματήσει. Ναι, για να, εν πάση περιπτώσει, για να με τρολάρει. Άμα γίνει αυτό, γιατί προφανώς έχει συμβεί, τι κάνεις? Κοίταξε, γυρίζεις και του λες, σε παρακαλώ λίγο πιο χαμηλά τα λουλούδια, λίγο αυτό. Αν δεν καταλαβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, γιατί εμείς πουλάμε ουίσκι. Νικόλα, θέλω να μου πεις ειλικρινά, αν έχεις κάνει ποτέ σεξ σε καμαρίνα. Και ποιος γλίτωσε, για να γλιτώσω εγώ.
Ποιο μέρος του σώματος μιας γυναίκας είναι το απόλυτο φετίχ σου? Έχω φετίχ με τους ώμους. Με τους? Ώμους μιας γυναίκας. Αποκλείεται. Ναι, ναι, ναι. Τι έχεις, παιδάκι, τι πρόβλημα έχεις? Είμαι θοπευτής. Μ' αρέσουν οι ηθοποίες. Άκου όμως. Ναι, ναι. Μας κούφανες. Παιδιά, στο After Dark όσο ζεις μαθαίνεις, ειλικρινά, με τις απαντήσεις που παίρνω. Λοιπόν, σε έχει φλερτάρει ποτέ φίλη του γιού σου? Όχι, Παναγία μου, ακόμη. Και αν με έχει, δεν θα ξέρω. Αν έχει φλερτάρει, δεν θα ξέρω ότι είναι φίλη του. Αλλά επί τούτου, όχι, δόξα τω Θεώ, ακόμη δεν μου έχει συμβεί. Και δεν θα ήθελα να μου συμβεί. Εντάξει, ηρέμησε. Στα διλήμματα της καινούργιου συμβαίνει συνέχεια, καθημερινά αυτό. Πόσο καλός εραστής είσαι από το 1 μέχρι το 10? Ποιος τα θύματα αυτά, βρε Θεέ μου, πια. Σιγά, δεν το δέχομαι. Αυτό θα ακούσει τριπλή βροντί. Αυτά τα κάναμε μικρή. Άστα αυτά τώρα. Αυτά τα κάναμε μικρή. Ναι, ναι, ναι. Από το 1 μέχρι το 10, 10 είναι το maximum. Κοίταξε, το 8 είναι ένας σωστός βαθμός. Μια χαρά είναι το οχταράκι, Νικό μου. Ναι, μια χαρά είναι το οχταράκι. Το 8 είναι ένας σωστός βαθμός. Οκ. Okay. Με ποια επώνυμη Ελληνίδα θα ήθελες να βρεθείς ναυαγός σε ένα νησί? Θα ήθελα να είμαι με την Τάνια Τζανακλείου, τη φίλη μου, και να παίζω κανάστα όλη μέρα. Γιατί με την Τάνια η κανάστα είναι σαν ένας πρόγονος της μπυρίμπας. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, όταν έρχονται τα κορίτσια στην πίστα, σαν την Έλενα Λίμπα ένα πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου φέρνουν λουλούδια και σου ψιθυρίζουν, έχω δει ότι έρχονται και σας λένε από τον τάδε και καλά. Ναι. Και γίνεται μία εσείς, κάνετε μία κίνηση, ξέρεις αυτός που τα έστειλε κτλ. Θέλω να πεις την αλήθεια, τα ακούς πάντα ή πολλές φορές έχει τύχει να μην ακούσεις τίποτα? Κοιτάξτε, έχει συμβεί να μην ακούς και να μην καταλάβεις. Αλλά πλέον εγώ, εάν δεν καταλάβω ποιος είναι, δεν φεύγει λουλούδο πάνω από την πίστα. Γιατί είναι τρελή αγένεια. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτού που στέλνει τα λουλούδια. Να μην τον χαιρετήσει. Να μην τον χαιρετήσει. Okay. Οπότε και αν δεν καταλάβω 100%, τη σταμάτω και τη σου λέω εδώ, εξήγησε μου από πού. Γιατί ξέρει, καμιά φορά που τα λουλούδε στο κενό και λένε από εκεί. Από εκεί, ναι, πού, και μπορεί ξαφνικά να δω εγώ τραγουδιστή να με χαιρετάρει. Ναι, ναι, από εκεί, πού, ποιο. Και τη λέω ακριβώ. Εκείνο ο κύριο με το άσπρο που κάμισε που σηκώνει το χέρι από αυτό και μου δίνει μια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να φύγει λουλούδου χωρί να καταλάβω ποιον πλέον. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πεις επίσης με ειλικρίνεια, αν ποτέ είχες φλερτάρει με κάποια συνάδελφό σου σε οποιοδήποτε σχήμα. Ναι, με. Αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο. Αναπόφευκτο ακούω. Βέβαια. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι με τραγουδίστρια είμαι. Πού βρεθήκαμε, στην τράπεζα? Σωστό και αυτό. Λοιπόν, okay, μετά από εσές. Θέλω τώρα να μας τραγουδήσεις μερικά δευτερόλεπτα, ένα ρεφρενάκι, από το αγαπημένο σου τραγούδι. Του Σάκη Ρουβά. Mm. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Κάποια μέρα, το ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά. Θα μου πεις πως μετάνιωσες. Γι' αυτό φεύγω πρώτος εγώ. Πρέπει τρόπο να βρω να υπάρχω χωρίς εσένα. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Μπράβο, Νίκο, μπράβο. 1998. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το πιο παράξενο δώρο που έχεις δεχτεί από θαυμάστρια. Ένα ζευγάρι χειροπέδες με ροζ γουνάκι. Χρησιμοποιήθηκαν ή έμειναν έτσι τώρα? Όχι, βέβαια. Έπρεπε να δεις αυτή που το έκανε το δώρο. Να τη δω, πώς ήταν, ναι, δηλαδή. Δύο μέτρα σαν την πόρτα. Αν έκανε το λάθος και έβαζε χειροπέδες, είχε πεθάνει. Ήταν σίγουρα γυναίκα? Ναι, ναι, γυναίκα. Δύο μέτρα γυναίκα σου έφερε. Στο καμαρίνι έγινε αυτό? Ναι, και μου είπε, σε θέλω. Φαντάζομαι ότι κάποιος ήταν σταλμένη να μου κάνει πλάκα. Γιατί σας λέω ότι ήταν ένας θεόρατος άνθρωπος, δύο μέτρα κυριολεκτικά, με διαστάσεις. Τεράστιες. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά κάποιος για να μου κάνει πλάκα. Θέλω να μου πεις το πιο παράξενο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Παράξενο για τα δικά σου δεδομένα. Κοίταξε, σε δημόσιο χώρο. Ναι, το πιο πιθανό. Ναι, σε δημόσιο χώρο, έξω από μια τράπεζα. Τι?
Από το ATM είχες κατόχες καβατζώσει. Έξω από μια τράπεζα. Αυτό είναι ένα που θυμάμαι παράξενο και το δεύτερο που θυμάμαι ήταν κάτω από μια βάρκα. Μισό. Α, όχι μες στο νερό. Όχι, κάτω από μια βάρκα αναποδογισμένη. Αυτές που πηγαίνουν ανάποδα και κάνουν την κούρμπα. Στην παραλία, ναι. Άκου τώρα, παιδιά, τι μου εσύ είπε, τι ιδέες, φοβερές ιδέες. Μάλιστα, έρχεται και καλοκαίρι, γιατί όχι. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, το καλοκαίρι του 2020. Κάτω από τη βάρκα. Κοιτάξτε, παιδιά, το πρόβλημα με τη βάρκα είναι ότι από εκεί κάτω, επειδή δεν ξέρει κανένας ότι βρίσκεις από εκεί κάτω, μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει την ανάγκη του δίπλα στη βάρκα. Γιατί εκεί κινδυνεύεται λίγο. Νικόλα, νομίζω ότι τα έχεις πάει εξαιρετικά. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητά σου. Καλήνες πέραν τέκνα μου, Νίκος, Γιώργος και Μάρκος παραμένουν τα σπασικλάκια του Top 10, ενώ τη βλέπω. Ένα new entry προκαλεί σε όλους κρίση, αλλά τον Νίκο Μακρόπουλο τίποτα δεν μπορεί να τον κρατήσει. Είναι στην τέταρτη θέση. Η συνέχεια, όπως την ξέρετε, τα λέμε. Εσύ, Βασίλη, έχεις δοκιμάσει κάτω από βάρκα? Όχι, και δεν το ήξερα. Είδες ωραία κρυψώνα. Mm-hmm. Με χειροπέδες γόνινες. Ούτε. Με κανονικές. Ούτε εγώ. Τι ξενέρωτος που είσαι, Χριστιανέ μου. Δεν είμαι για εξυπολογητήριο. Είναι μικρός. Εντάξει, είπαμε, ήταν μικρός μέσα στην Καλλιγρά πριν 10 χρόνια. Να τώρα. Σουτάπε πάντως. Όχι, απλά σου καλά. Δεν έχω παράπονο. Εκεί που δυσκολεύτηκε περισσότερο ήταν στο δίλημα που ήταν εξαιρετικό, η αλήθεια είναι, με την τριάδα. Α, ναι, να σου πω, εκεί με ξενέρωσε εμένα. Δηλαδή, σου έχω το ρέμο, τον καρά και το γονίδι. Πες έναν ρε παιδάκι μου να γελάσουμε. Επειδή... Να τσακωθείς με τους άλλους δύο. Και τι να πω. Και ποιος, τον καρά, ποιος τον ακούει. Έλα. Και ποιος τον ακούει. Ποιος είναι καρά. Πιο μεγάλος από τους τρεις. Ο καράς ή ο γονίδις. Πρέπει να είναι ο Βασίλης. Ωραία, σώζουμε τον καρά. Α, τους άλλους δύο να κολυμπήσουν, να βρουν κάτι άλλο. Καλά, εντάξει, έτσι πώς το πας. Σώζει τον πιο μικρό που έχει χρόνια μπροστά του. Ο πιο μικρός είναι ο Ρέμος. Λογικό. Ο Ρέμος λοιπόν. Σώζουμε το Ρέμο. Όχι, όχι. Βέβαια και στα μάτια έχει σκάφος. Ο Γονίδης δεν υπάρχει σε καμία κατηγορία. Ούτε στο έλεγχο. Ο Γονίδης είναι αγαπημένος μου φίλος. Α, είναι ο πιο κολλητός από τους τρεις. Τι το συζητάμε τότε. Το Γονίδη λοιπόν θα σώσουμε. Τον. Το Γονίδη θα σώσουμε λοιπόν. Δεν μπορεί να σώσει το Γονίδη. Γιατί μπορεί πατσαμούρα θα σπει. Έσωσε το Ρέμο και πέρα. Ρέμο και πέρα. Α, ο καρά σα το πει αυτό. Έσωσε το Γονίδη και. Αχ, Παναγιά μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Έχουμε φρατζέλικο φουλ. Μέχρι πότε ξέρουμε. Μέχρι όσο πάει. Και έχουμε και καινούριο τραγούδι. Τα έχω όλα. Τα έχω όλα. Μπαλάντα. Μπαλάντα. Δεν είσαι πολύ της μπαλάντας, αλλά όποτε λες. Είμαι περήφανος για αυτό το τραγούδι. Στιχουργικά και μουσικά ήταν μια εξαιρετική στιγμή της Ελένης Γιαννατσούλια. Υπέροχη. Και του Ηλία του Καμπακάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Βασίλης, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ο Βασίλης, το ξαναλέω, είναι στον δρόμο. Δρόμος FM καθημερινά, μία το μεσημέρι, είπαμε. Σωστά. Μία με τέσσερις. Πάμε να δούμε τώρα πώς έφτιαξε ο Άλση αυτό το ωραίο το αρνάκι, το minimal, το με το ρατατούι μέσα, με τα τουρλού τουρλού, τα λαχανικά. Καλό σας βράδυ. Πέρασε εξαιρετικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Το κλίμα σας εδώ και όλη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική. Είστε μια οικογένεια. Και φίλοι μεταξύ σας που κάνετε πλάκα και έτσι χαλαρώνει ο καλεσμένος σας και εκμυστηρεύεται πράγματα όπως η βάρκα και η χειροπέδες.
όλα τα όνειρα κοιμούνται στο σκοτάδι κι όλα τα θέλω μου δεν βρίσκουνε το φως. Τις αμαρτίες που έχεις κάνει δεν γνωρίζω. Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι Θεός. Πες μου που γυρνάς στα γρία μεσάνυχτα.